Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όπως τόνισε, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την μέγιστη αυτή εκτροπή. Η ευθύνη είναι βαριά, ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, συμπλήρωσε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Οπίκουλας, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα, αλλά και το ρεπορτάζ του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Γιώργο. Ναι. Γιώργο, σε ακούμε. Ναι. Γιώργο, σε ακούμε. Γιώργο. Γιώργο Πίκουλα, από το Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ. Σε ακούμε. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Δώστε μας λοιπόν, κύριε Παναγιώτη Λαφαζάνη, εσείς το ρεπορτάζ, σε όσο του μπορέσουμε και αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Γιώργο τον Πίκουλα. Σήμερα είναι μια μαύρη ημέρα, μια αποφράδα ημέρα για την Ελλάδα και για τη δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την ευθύνη να καταθέσει και κατέθεσε σήμερα το απόγευμα πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης της Τρόικας και των μνημονίων, κατά της κυβέρνησης του Μαύρου.